Σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από την ημέρα που ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε την διακυβέρνηση της χώρας, την κυβέρνησή μας, και πράγματι δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο συμβολική επίσκεψη από τη σημερινή. Εγκαινιάζουμε ένα πρότυπο πολυδύναμο κέντρο υγείας εδώ στο Κερατσίνι, που θα καλύψει τις ανάγκες δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας από το Κερατσίνι, από την Δραπτσόνα, από το Πέραμα. Είναι καλύτερη απόδειξη ότι παρά τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τους τελευταίους 18 μήνες, η κυβέρνηση ουδέποτε υποχώρησε από τη δέσμευσή της να είναι κοντά στους πολίτες, ειδικά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, με έργα ουσίας και όχι επικοινωνίας. Στέκομαι στην ουσία, διότι σήμερα παραδίδουμε ένα πολυδύναμο κέντρο υγείας, το οποίο δεν είναι απλά άρτια εξοπλισμένο ως προς τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, αλλά είναι και πλήρως τρεχωμένο. Γιατί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το στοίχημα θα κερδιθεί στην πορεία με την συνεχή λειτουργία του κέντρου υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να αποφορτίσουμε τα νοσοκομεία μας και μια σειρά ιατρικών πράξεων να μπορεί να διεξάγεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας. Όπως έχουμε πει πολλές φορές με τον Υπουργό, η πρωτοβάθμια υγεία είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε την επόμενη μέρα. Και καθώς η πανδημία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο φτάνει στο τέλος της, εμείς θέτουμε από τώρα τα θεμέλια για ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν θα δίνει μόνο έμφαση στα νοσοκομεία μας. Θα ξεκινάει από την πρόληψη, τη δημόσια υγεία, θα περνάει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα ενισχύσει και θα εξορθολογήσει τον νοσοκομειακό χάρτη της χώρας μας και βέβαια θα ασχοληθεί και με ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με διαχείριση δύσκολων καταστάσεων ασθενειών, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν ακόμα να αντιμετωπιστούν. Αυτό σημαίνει ολοκληρωμένη, συγκροτημένη πολιτική υγείας. Όμως, καθώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με την πανδημία, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ακόμα μια φορά εδώ πέρα από το Δήμο Κερατσινίου την έκκλησή μου σε όλους τους συμπολίτες μας, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε δώσει πια στη δημοσιότητα είναι απολύτως καταληκτικά. 99% είναι το ποσοστό των συμπολιτών μας που είτε νοσηλεύτηκαν είτε δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και ήταν ανεμβολίαστοι. Αυτά δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τους τελευταίους 3 μήνες. Τα εμβόλια δουλεύουν, είναι αποτελεσματικά, σας προστατεύουν, μας προστατεύουν όλους, και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ειδικά την επιθετική μετάλλαξη Δέλτα, που βλέπετε ήδη ότι έχει κάνει την εμφάνισή της και στην πατρίδα μας, όπως συμβαίνει και παντού στην Ευρώπη, είναι να επιταχύνουμε τους εμβολιασμούς. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι τις τελευταίες 7 μέρες είδαμε μια σημαντική επιτάχυνση ως προς την προθυμία των συμπολιτών μας να κλείσουν ραντεβού. Θέλω να εκφράσω την ελπίδα μου ότι αυτός ο αυξημένος ρυθμός προσέλευσης στη διαδικασία του εμβολιασμού θα συνεχιστεί, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τελικά θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε νικητές και από αυτήν την περιπέτεια, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε ακόμα πιο συστηματικά με τα μακροπρόθεσμα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σήμερα εδώ πέρα στο Κερατσίνι, νομίζω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, και σας ευχαριστώ για την χρηματοδότηση, τη σημαντική χρηματοδότηση αυτού του έργου. Πιστεύω ότι κάνουμε μια πολύ καλή αρχή προς όφελος όλων των πολιτών αυτής της περιοχής.